Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου αναφερόμενο στις τροπολογίες. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η οποία έρχεται σε μια τραγική συγκυρία, όπου έχει εκτοξευθεί και έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις το τέταρτο κύμα πανδημίας. Και όλο αυτό επιβεβαιώνει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει η κυβερνητική πολιτική στη διαχείριση της πανδημίας, όπου πόνταρε όλα τα λεφτά της στην ατομική ευθύνη και στο εμβόλιο, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν έχει πάρει κανένα απολύτως μέτρο ουσιαστικό ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων, με τη δημιουργία νέων ΜΕΘ, με προσλήψη μόνιμου προσωπικού, αλλά αντίθετα προχωράει σε μια σειρά μπαλώματα τα οποία αντί να αντιμετωπίσουν την κατάσταση την κάνουν ακόμη χειρότερη. Όπως για παράδειγμα με τις μετακινήσεις που στην τροπολογία βάζει και άλλες ειδικότητες που μπορούν να μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Παράδειγμα τρανό, η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο της Πάτρας στα νοσοκομεία του Πύργου. 200 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο καρμανιόλα μετά από εξαντλητικά ωράρια. Και μιλάτε ότι έτσι αντιμετωπίζετε τα προβλήματα και τα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με ιδιώτες γιατρούς που αυξάνεται και το όριο των υπεροριών, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να ενταχθούν με επάρκεια σε ένα νοσοκομείο. Είναι διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νοσοκομείων με την ίδια επάρκεια ενός γιατρού ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο. Άρα και την ανάγκη πρόσληψης. Με την αύξηση εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών, που οδηγεί επί της ουσίας στην εξάντληση των ανθρώπινων ορίων. Και το βλέπουμε καθημερινά. Το τι βιώνουν οι γιατροί και ιδιαίτερα οι γιατροί της ΜΕΘ. Προχωράει σε παζάρια με τους εμπόρους της υγείας. Επί της ουσίας δηλαδή στηρίζει την κερδοφορία των ιδιωτικών κλινικών αντί να προχωρήσει σε επίταξη χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση. Διαμορφώνει πρωτόκολλα λάστιχο στους εργασιακούς χώρους στο όνομα του να μην θυγεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η ατομική ευθύνη αποτελεί το κυρίαρχο αφήγημα κυβερνητικό που οδηγεί στον κοινωνικό αυτοματισμό και στο διαχωρισμό ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους μη εμβολιασμένους, όπου επί της ουσίας αξιοποιείται ο μη εμβολιασμός για να ληφθούν μια σειρά αντεργατικά μέτρα, όπως η αναστολή εργασίας σε γιατρούς και σε νοσηλευτές αυτή ακριβώς την περίοδο. Ή τα τελευταία μέτρα τα οποία εξήγηλε χθες η κυβέρνηση για τους ανεμβολίαστους ουσιαστικά και αποκλειστικά. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχουν κλειστοί χώροι που κολλάει και πρέπει να κάνουν τα τεστ οι ανεμβολίαστοι και άλλοι κλειστοί χώροι που δεν κολλάει η πανδημία. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι κλειστοί χώροι. Δεν θα έπρεπε με την ίδια λογική και εκεί να κάνουν τεστ για να μπορούν να εισέλθουν. Στα σούπερ μάρκετ κλειστοί χώροι δεν είναι. Γιατί εκεί να μην κάνουν τεστ για να μπορούν να εισέλθουν. Ή στις εκκλησίες που είναι και αυτός κλειστός χώρος. Και εδώ υπάρχουν μια σειρά παραδοξότητες που καλλιεργούν ακριβώς και τη δυσπιστία αλλά και τον ανορθολογισμό. Δηλαδή ένας που θα κάνει ένα πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο και αυτοί οι οποίοι θα πάνε θα πρέπει να κάνουν τεστ, ενώ στην Εκκλησία δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ. Τι λογική είναι αυτή? Και πώς με αυτή τη λογική θα πείσετε τον κόσμο ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί να προχωρήσει να κάνει εμβόλια? Όταν καλλιεργείται ακριβώς τον ανορθολογισμό, όταν καλλιεργείται με τις πολιτικές επιλογές τη δυσπιστία στον κόσμο, ενώ θα έπρεπε να έχετε πάρει μέτρα με ευθύνη του κράτους και για τους εμβολιασμένους, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, με δωρεάν τεστ για όλους παρεχόμενα από το κράτος. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να ισχύουν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και η δυσπιστία και τον ανορθολογισμό καλλιεργείται. Έτσι λοιπόν χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και εμείς θα τονίζουμε. Δηλαδή πρώτον, πρωτόκολλα και μέτρα προάσπισης της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην αποτελούν αυτοί οι χώροι πηγές και εστίες υπερμετάδοσης της πανδημίας. Αναβάθμιση των νοσοκομείων με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και δημιουργία νέων ΜΕΘ, μετατροπή των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου σε μόνιμες συμβάσεις.
Επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν με ευθύνη των συγκυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμία αποζημίωση και δημιουργία μιας πραγματικά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η οποία θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση για να οδηγεί και σε αποσυμφόρευση στο νοσοκομείο αλλά και ταυτόχρονα να έχει την ευθύνη της για τον εμβολιασμό. Με ουσιαστικά μέτρα εξατομικευμένης ενημέρωσης και εξέτασης, με φαρμακοεπαγρύπνηση και με συστηματική παρακολούθηση των ανθρώπων μετά τον εμβολιασμό. Όμως όλα αυτά δεν υπάρχουν στην ατζέντα της κυβέρνησης. Και έχουμε τώρα με την τροπολογία πιο να μπορεί όχι μόνο να κάνει δωρεά, αλλά και να πουλάει, λέει, τα εμβόλια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στη χώρα μας σε τρίτες χώρες. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι στις λεγόμενες αυτές τρίτες χώρες της Αφρικής και της Ασίας μόνο το 2,8% του πληθυσμού τους έχει εμβολιαστεί αναδεικνύει τον παρασιτικό χαρακτήρα, τη σαπίλα του συστήματος, τον απάνθρωπο χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος που το εμβόλιο είναι εμπόρευμα. Και αυτή η λογική καλλιεργεί και μια σειρά αναρθολογικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν το υποκριτικό σας ενδιαφέρον, όπως και των υπόλοιπων κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διάθεση εμβολίων στις τρίτες χώρες δεν αφορά τους λαούς των χωρών αυτών, αλλά ακριβώς τη συμμετοχή και της Ελλάδας σε γεωπολιτικά παιχνίδια όταν τα εμβόλια χρησιμοποιούνται ως μέσο διείσδυσης στις χώρες αυτές. Και τώρα δίπλα στην λεγόμενη φιλανθρωπία σας προστίθεται με τον νόμο, με την τροπολογία αυτή και ο χαρακτήρας του εμπόρου για να πολλάτε αυτά τα εμβόλια τα οποία δεν αξιοποιούνται. Και αυτό θα υπήρχε, αυτή η κατάσταση θα υπήρχε, εφόσον είχε αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση και είχε πάρει όλα τα μέτρα για τον πλήρη εμβολιαστική κάλυψη όλου του πληθυσμού της χώρας μας. Τι είπε ο κύριος Υπουργός, αυτά που είναι σε ημερομηνία λήξης. Πόσο καιρό πριν ή μετά, ή μήπως θα στέλνουμε και θα πουλάμε τα λιγμένα εμβόλια στους κατοίκους των τρίτων χωρών. Έτσι λοιπόν η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να αφαιθεί στην κυβερνητική πολιτική, πρέπει να γίνει ευθύνη του λαϊκού παράγοντα. Δεύτερο ζήτημα για τις τροπολογίες. Θα αναφερθώ στην τροπολογία που επί της ουσίας επαναφέρει στον αρχικό νόμο Σουφλιά το τμήμα του δρόμου Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Μια τροπολογία που ήταν μια σύμβαση, η οποία ήταν λεόντια σύμβαση, που εξυπηρετούσε απλά και μόνο τα συμφέροντα του παροσυχωρησιούχου και ήταν σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Τι είδους ένταξη είναι αυτή, επανένταξη πάλι? Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα? Ο κύριος Υπουργός δεν έδωσε καμία απολύτως απάντηση. Για το τμήμα έστω Πατρών Πύργου, καμία απάντηση για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πότε θα ξεκινήσει, πότε θα ολοκληρωθεί το έργο? Δεύτερον, πόσα διόδια θα υπάρχουν στα πλαίσια αυτής της λεόντιας σύμβασης που θα δημιουργηθούν πανάκριβα διόδια για το λαό, πανάκριβος δρόμος? Τι δρόμος ακριβώς θα είναι, το μέγεθός του, αν θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφάλειας και ασφαλής μετακίνησης του κόσμου? Αν θα υπάρχει νέα χάραξη? Γιατί μη μου πείτε τώρα. 10 χρόνια συζητάμε και παραπάνω, 20 φτάνουνε, για την ανάγκη να υπάρξει νέα χάραξη από την έξοδο την Πάτρα προς Πύργο. Γιατί δεν μπορεί να καταστρέψει τις οικιστικές περιοχές που υπάρχουν νοτίως της Πάτρας ο νέος οδικός άξονας. Γιατί αυτό ακριβώς το λόγο αναδεικνύει, ανεπιμείνεται σε αυτή τη χάραξη, ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής είναι απλώς προσχηματική για σας. Αντί να μεταφέρετε αλλού τη χάραξη στο όνομα της αύξησης, και δεν το μεταφέρετε λόγω της αύξησης του κόστους δημιουργίας με τη νέα χάραξη. Προτιμάτε δηλαδή να χάνονται ανθρώπινες ζωές παρά να αλλάξει η χάραξη. Θα υπάρξουν στο κομμάτι αυτό αντιπλημμυρικά έργα, συνοδά του οδικού άξονα? Γιατί ανοίγω εδώ μια παρένθεση, κύριε Υπουργέ. Όλοι οι οδικοί άξονες που έχουν γίνει μέχρι τώρα γίναν χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί άλλωστε? Γιατί θα αύξανε το κόστος. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έγιναν λόγω ακριβώς αυτών των συγκεκριμένων οδικών αξώνων, χωρίς τα συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα που θα υπήρχαν. Και από αυτή την άποψη αναγκάστηκε το Υπουργείο Μεταφορών να κάνει νέο δώρο στους εργολάβους, 500 εκατομμύρια για να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα των οδικών αξώνων.
Τρίτο ζήτημα σε αυτή την κατάσταση. Αλήθεια, σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ανθρώπινη ζωή? Γιατί έχετε διαμορφώσει σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο εγκλωβίζει ολόκληρες περιοχές? Στην πρόσφατη πυρκαγιά, στην περιοχή της Αιγιάλιας, αναδείχθηκε μέσα από τη σιδηροδρομική χάραξη το κίνδυνος του εγκλωβισμού του κόσμου, όταν υπήρχε μόνο μία ψηλή γέφυρα που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά σε μία ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Άρα δηλαδή περιοχές της Πεύκας, της Μπούκας και του Λόγκου, μόνο εξαιτίας ότι δεν πήρε μεγάλη εκθέση πυρκαγιά, δεν αντιμετώπισαν καταστροφές και δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες. Από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τα πυροσβεστικά οχήματα. Αντίστοιχο γεγονός είναι σε όλη την Αιγιάλια, όπου έχετε εγκλωβίσει περιοχές λόγω της χάραξης, αυτής της συγκεκριμένης χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής, χωρίς διαβάσεις, χωρίς να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα τα μεγάλα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, για να μπορεί να σώζεται ο κόσμος από αυτά. Και γι' αυτό, και αυτό βεβαίως το όνομα της μείωσης του κόστους κατασκευής του σιδηροδρομικού άξονα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη λογική μείωσης κόστους παίζεται στη ρουλέτα της ανθρώπινης ζωής. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα δείτε αυτά τα επικίνδυνα σημεία? Θα πάρετε μέτρα αντιμετώπισης αυτών των κακοτεχνιών που βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή? Θα μας απαντήσετε σε αυτό? Και στο τέλος, για το συγκεκριμένο άξονα πύργος Τσακώνα, τι θα γίνει? Αλήθεια, άγνωστε έβουλε, στο μαύρο σκοτάδι, αν θα υπάρξει η ολοκλήρωση μέχρι την Τσακώνα. Και αλήθεια, θα παρακαμφθεί η λίμνη Καϊάφα με το πολύ σημαντικό οικοσύστημα το οποίο έχει? Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει αυτοκινητόδρομος μέσα από τη λίμνη Καϊάφα. Ή θα το υποβαθμίσετε τελείως το οικοσύστημα της λίμνης Καϊάφα? Θα κάνετε διαφορετική χάραξη που να παρακάμπτει τη λίμνη Καϊάφα? Ή μήπως, όπως πιέζουν ορισμένοι τοπικοί εκεί παράγοντες, ο δρόμος αντί να φτάσει στην Τσακώνα να φτάσει μέχρι την Ολυμπία, την αρχαία Ολυμπία? Γιατί εκεί πέρα υπάρχει το συμφέρον και του κατασκευαστή, αλλά και του ανάπτυξης του τουρισμού, υποτίθεται, και όχι της ανθρώπινης ανάγκης. Και από αυτή την άποψη μπαίνονται στην ουσία του νομοσχεδίου, το οποίο τοποθετήθηκε πολύ αναλυτικά ο ειδικός μας αγορητής, ο Λεωνίδας ο Στολτίδης, ο σύντροφος. Αναδεικνύεται πια η άποψη της κυβέρνησης τι σημαίνει οδική ασφάλεια, που μόνο κατ' εφημισμό μπορούμε να συζητήσουμε την υπόθεση οδικής ασφάλειας, γιατί ακριβώς το περιορίζεται απλά και μόνο στις εξετάσεις απόκτασης διπλώματος επί της ουσίας. Καλά, μόνο αυτό είναι η οδική ασφάλεια? Τα υπόλοιπα δεν μετράνε? Και αλλά ας δούμε λοιπόν την άδεια απόκτησης επαγγέλματος. Δεν είναι μια διαδικασία εμπορευματοποιημένη? Άρα εντιγενέση της μια σαφρή διαδικασία? Δεν είναι ένα πανάκριβο, μια πανάκριβη υπόθεση για τα λαϊκά στρώματα να αποκτήσουν δίπλωμα? Πολύ άκριβη, βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς και πάνε στο μίνιμουμ, το οποίο αυτό επί της ουσίας υποβαθμίζει την αναγκαία εκπαίδευση των οδηγών, αλλά και την απόκτηση κυκλοφοριακής παιδείας, όπως λέτε. Και αυτό ακριβώς, η εμπορευματοποίηση, ότι το δίπλωμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα που μπορεί να πουλθεί και να αγοραστεί χωρίς τα τυπικά τα οποία περιλαμβάνει, είναι και η μήτρα ακριβώς της διαπλοκής και της διαφθοράς. Το αντιμετωπίζει αυτό το νομοσχέδιο σας? Όχι, βεβαίως. Διατηρείται ο εμπορευματικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και της απόκτησης διπλώματος. Αλλά δεν είναι μόνο οδική ασφάλεια το πώς θα αποκτήσει κάποιος το δίπλωμα. Η οδική ασφάλεια σχετίζεται με τις υποδομές. Τι υποδομές έχετε κάνει όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια? Οι υποδομές που ήταν απαραίτητες για να ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή, οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που να διευκολύνουν τη μεταφορά εμπορευμάτων ταχύτερα, χωρίς εμπόδια, για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν δημιουργήσετε συμβάσεις παραχώρησης λεόντιες με πανάκριβα διόδια για το λαό και διασφαλισμένο κέρδος για τους παραχωρησιούχους. Γιατί όταν τα έσοδα που έχουν από τα διόδια δεν φτάνουν το μαθηματικό τίποτα, το κράτος κάθε έτος
συμβάλλει στο να έχουν διασφαλισμένα κέρδη οι παραχωρησιούχοι και με μείωση του κόστους λειτουργίας. Αλήθεια δεν έχουν υποχρέωση οι παραχωρησιούχοι που εκμεταλλεύονται τους οδικούς άξονες να καρτούν τους δρόμους ανοιχτούς σε χιονόπτωση? Κι όμως για τις κυβερνήσεις σας δεν την έχουν αυτή την ευθύνη. Τυπικά μπορεί. Γιατί κλείνεται με κυβερνητικές αποφάσεις τους δρόμους. Για να μην μπουν σε κόστος να διατηρούνται ανοιχτοί οι δρόμοι. Με κινδύνους και για την ανθρώπινη ζωή και για τη μετακίνηση του κόσμου. Αλήθεια, πώς παραλάβατε δρόμους, οδικούς άξονες πανάκριβους, χωρίς φωτισμό? Δεν είναι επικίνδυνα τα σκοτεινά σημεία αυτών των δρόμων? Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Δεν είναι επικίνδυνα αυτά τα σημεία και ιδιαίτερα δρόμοι και οδικοί άξονες που διέρχονται από βουνά και ορεινούς όγκους, χειμώνα, με βροχές, με ομίχλη. Κι όμως είναι δρόμοι σκοτεινοί, γιατί δεν έχουν φωτισμό. Γιατί αυτό αυξάνει το κόστος λειτουργίας για τον παραχωρησιούχο. Και οι υπόλοιποι οδικοί άξονες, όσοι δεν εντάσσονται σε αυτά τα διευρωπαϊκά δίχτυα, δρόμοι οι οποίοι είναι επί της ουσίας κατεστραμμένοι, δρόμοι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, που δεν έχετε καμία απολύτως μέρημνα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, απλώς κάποια μπαλώματα κάνετε που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αλλά μετατρέπονται σε ακόμη πιο επικίνδυνα για τη μετακινήση του κόσμου. Και η ίδια σας η λογική και αυτά τα οποία κάνετε και εσείς ως κυβερνήσεις, αλλά και οι τοπικοί σας παράγοντες σε δήμους και περιφέρειες, ποδηλατόδρομους λέει. Ποιο ποδηλατόδρομο αλήθεια? Με ποια ασφάλεια μπορεί να μετακινείται ένας ο οποίος κάνει ποδήλατο σε ένα ποδηλατόδρομο ο οποίος είναι ανάμεσα σε αυτοκίνητα και σε πεζούς, όπου πρέπει να στρίψουν αυτοκίνητα, όπως είναι ο ποδηλατόδρομος εδώ πέρα του μεγάλου περιπάτου που κάνει ο κύριος Μπακογιάννης στην Αθήνα, όταν πρέπει να στρίψουν δεξιά αυτοκίνητα και φορτηγά? Τι είδος ποδηλατόδρομος είναι αυτός? Διασφαλίζει καθόλου την ανθρώπινη ζωή? Το είδαμε και το βλέπουμε καθημερινά. Αντίθετα, είναι απλά και μόνο η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη κινητικότητα που υποτάσσει τα πάντα στην ανάγκη του κεφαλαίου και ταυτόχρονα τη γη και τη χωροταξία όχι στην ασφαλή μετακίνηση του κόσμου αλλά στο πώς θα κερδίσουν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται χωροτακτικά τη γη και την αξία της. Δεύτερο ζήτημα, δεν σχετίζεται η ασφάλεια με το τι είδους οχήματα κινούνται? Και τα οχήματα τα ιδιωτικής χρήσης δεν σχετίζονται με την οικονομική δυνατότητα του καθένα? Τα λαϊκά στρώματα μπορούν να έχουν αυτοκίνητα ασφαλή, αυτοκίνητα συντηρημένα, όταν είναι πανάκριβα και τα αυτοκίνητα και η συντήρησή τους? Δεν υπάρχει εδώ διαχωρισμός βαθύτατος και άρα επικίνδυνα οχήματα για τις ίδιες τους τις ανάγκες και την ασφαλειά τους, με παλιά και κακοσυντηρημένα? Ή δεν είναι η λογική την οποία καλλιεργείται ως κυβερνήσεις μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπα, για τα γρήγορα αυτοκίνητα, για τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού ως πρότυπα καταξίωσης αλλά και επίδειξη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα να έχουμε τη δολοφονία του Ντελιβερά στη Θεσσαλονίκη με τις κόντρες που γινόσανται από τα χιλιάδες αυτοκίνητα μέσα στην πόλη? Τι είναι αυτό? Με αυτά τα πρότυπα καλλιεργείται την οδική ασφάλεια? Ή μήπως δεν είναι ζήτημα ασφάλειας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου είναι στην πλειοψηφία τους παλαιά, τα οποία είναι σαπάκια που στηβάζουν τον κόσμο και μάλιστα δίνουν και περαιτέρω και διευρύνεται ακόμη περαιτέρω το χρόνο λειτουργίας και κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων με το νόμο σας σήμερα? Και μάλιστα ανάγεται στη λογική ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει ο κόσμος να πληρώνει 5% στα εισιτήρια του ΧΤΕΛ για να ανανεώσουν μέσα από αυτά τα έσοδα τα λεωφορεία τους, το στόλο τους και τις υποδομές. Και μέχρι τώρα τι έχουν κάνει τα ΧΤΕΛ? Πώς έχουν ανανεώσει το στόλο τους από αυτά τα χρήματα που τα πληρώνει ο εργαζόμενος, που τα πληρώνει αυτός που μετακινείται με τα ΧΤΕΛ? Αντί να είναι υπόθεση οι νέες επενδύσεις που θα κάνουν τα ΚΤΕΛ σε υποδομές και σε νέα λεωφορεία μέσα από την κερδοφορία την οποία βγάζουν, και τα κέρδη ζεστά στην τσέπη και νέα λεωφορεία στις πλάτες και σε βάρος των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας? Ή μήπως δεν έχει σχετίζεται
η οδική ασφάλεια με την εντατικοποίηση των επαγγελματιών οδηγών, όπου δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, με ωράρια λάστιχο και χωρίς να ξεκουράζονται. Δεν παίζει ρόλο αυτό στην οδική ασφάλεια και στο πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν? Ή φτάνετε στο σημείο με τη διάταξη στον νόμο που έχετε να βγουν στη σύνταξη τα 69 τους χρόνια? Διευρύνετε δηλαδή τον εργάσιμο χρόνο των επαγγελματιών οδηγών? Με τι κουράγιο, με τι αντανακλαστικά μπορούν να πάνε στο τιμόνι? Κάτω από τελείωτα ωράρια. Αντί να είναι ένα επάγγελμα βαρύ και ανθυγιεινό και να βγαίνουν πολύ γρήγορα στη σύνταξη όλοι αυτοί οι επαγγελματίες οδηγεί. Αλλά φαίνεται και από τις προτεραιότητες κατά πόσο θέλετε την οδική ασφάλεια, όταν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και της δικής σας και των προηγούμενων η μετακίνηση του κόσμου μέσα από μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Πού είναι ο σιδηρόδρομος στη χώρα μας? Πού είναι τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού χαρακτήρα στις υπόλοιπες πόλεις? Και τι κάνετε γι' αυτό? Τίποτα απολύτως. Γιατί το ανάγεται και αυτό σε ατομική ευθύνη του κόσμου και όχι σε κρατική ευθύνη να του παρέχει ασφαλείς μαζικές μεταφορές φτηνές που να καλύπτουν τις ανάγκες του. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω και ευχαριστώ. Ο σχεδιασμός τον οποίο κάνουν όλες οι αστικές κυβερνήσεις και οι δικές σας, τόσο των μεταφορών όσο και των αναγκαίων υποδομών, μην γίνεται με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της του κέρδους. Η πολεοδομική αναρχία με τον αναρθολογισμό των μετακινήσεων από το σπίτι στο χώρο εργασίας δημιουργεί άγχος και πίεση στον κόσμο. Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να είναι προσωπική υπόθεση. Έτσι λοιπόν, στον αντίποδα αυτή της πολιτικής, αυτής της λογικής, πρέπει να βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ για επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και στον τομέα των μεταφορών για αξιοποίηση όλων των μορφών μεταφοράς με συμπληρωματικό ρόλο και όχι ανταγωνιστικό μεταξύ τους, με προτεραιότητα στις μαζικές μεταφορές, με ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου αστικών αλλά και υπεραστικών μαζικών μεταφορών με προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτή είναι η αντίληψη του ΚΚΕ, όμως αυτό επιβάλλει μια ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας.